Δείτε πρώτοι από όλους τα νέα επεισόδια Άκατα Μάκατα στο σπίτι αποκλειστικά στο Zuzunia TV Plus. Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv και δοκιμάστε δωρεάν για 30 ημέρες. Καλημέρα, Λικούργο! Καλημέρα, Καντού! Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκουσε προσεκτικά. Θέλω να παρατηρήσεις τα ράφια πίσω μου και να μου πεις αν βλέπεις κάτι καινούριο. Στα ράφια. Τα ράφια, βλέπω ότι είναι η ορχιδέα σου. Βλέπω μια κοτούλα που την έχεις πάντα. Βλέπω τις κυρομουγές σου. Τι πρέπει να δω, Ακαντού? Αχ, πες μου. Κοίτα, Λικούργο. Είναι τα δύο πουλάκια που έφτιαξα για την χθεσινή δραστηριότητα. Ω, Ακαντού, τι ωραία που είναι. Ένα ροζ και ένα κίτρινο. Και τα βάζεις και μιλάνε μεταξύ τους? Εννοείται, κάνει το ένα παρέα στο άλλο. Και κοίτα να δεις, χρησιμοποίησα μανταλάκια για ποδαράκια. Τέλειο! Πολύ, πολύ έξυπνο. Μανταλάκια και από κάτω έχεις κάνει μια βάση για να στέκονται και... Ακαντού, Ακαντού, πολύ ωραία η ιδέα σου, φοβερά εμπνευσμένη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη τώρα να δεις τι ζωάκι κατασκεύασα εγώ? Αχα! Λοιπόν, θα σε κάνω να μαντέψεις. Λοιπόν, είναι και το δικό μου πτηνό. Και μπορείς να πεις ότι είναι αρκετά σπάνιο και του αρέσει και το κολύμπι. Γλάρος. Είναι σπάνιος ο γλάρος, Ακαντού? Ερωδιός. Να σκέψω ότι εκεί που αποφάσισα να ζει αυτό το ζώο που τελικά έκανα, κάνει πολύ κρύο μπουρού. Αλλά δεν είναι το φλαμίγκο, ούτε ο κύκνος. Ακαντού, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Να σου γνωρίσω τον Ιορδάνη, τον αυτοκρατορικό μου πιγκουίνο. Λικούργο, είναι τέλειος. Καλά, δεν πιστεύω ότι έφτιαξε τόσο ωραία κατασκευή. Δεν είναι πολύ καλός. Ο Χαμάν μου φύγε το χέρι του Ιορδάνη. Κάπου θα ξεκόλλησε. Δεν πειράζει. Ναι, δεν είναι πολύ καλός. Και μάλιστα έχω βάλει και ένα λαστιχάκι για να τον βάζεις έτσι εδώ. Τσακ και να τον πηγαίνεις βόλτα. Καλά, είναι τέλεια η κατασκευή σου. Λοιπόν, να σου πω, τι λες, πάμε να δούμε τι ζωγραφίες και κατασκευές μας έχουν στείλει τα παιδιά. Γιατί, που ξέρεις, μπορεί να έχουν κάνει και τα παιδιά ζωάκια. Ωχ, λες, ανυπομονώ, να τα δούμε. Αλλά να θυμίσουμε στα παιδιά το νέο τρόπο που μας στέλνουν τις ζωγραφιές τους, τις κατασκευές τους, τα ζωάκια τους, τις φωτογραφίες, τα βίντεό τους, είναι μέσα στις ειδικής μας ιστοσελίδας. Ναι, παιδιά, μπείτε στο you.zuzunia.tv και ανεβάστε εκεί όλα αυτά που θέλετε να μας στείλετε. Λοιπόν, πάμε, ανυπομονώ. Πατάω να μπω στο site, περίμενε. Και εγώ. Τσακ. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ζωγραφιά για σήμερα είναι από το φίλο μας το Σωτήρη. Ακαντού, είμαστε όλοι εδώ. Ναι, είναι σαν οικογενειακή φωτογραφία που είμαστε όλοι μαζί μαζεμένοι και κρατιόμαστε και χέρι-χέρι. Τέλειο, δεν είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ χαίρομαι. Μπράβο, Σωτήρη. Πολύ καλή ζωγραφιά. Οι επόμενες δύο ζωγραφίες είναι από δύο αδερφούλες, την Πινελόπη και τη Σοφία. Η πρώτη είναι της Πινελόπης. Mm-hmm, και βλέπω ένα πολύ ωραίο δέντρο καταπράσινο με μια κατακόκκινη καρδιά. Μπράβο, Πινελόπη! Και η Σοφία έχει κάνει μια ζωγραφιά με πολύχρωμες καρδούλες στο background, έτσι στο πίσω μέρος. Και το κοριτσάκι που έχει ζωγραφίσει, που μάλλον είναι αυτός, γιατί φοράει μια μπλούζα με S. Α, αυτό σημαίνει το S. Εγώ έλεγα ότι σημαίνει Supergirl. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως έχει καταπληκτικό βλέμμα, συμφωνείς? Ναι, ναι, πολύ ωραία μάτια, έτσι. Όπως έλεγε ο παππούς μου, τσακίρικα. Αχ, αυτός ο παππούς Λικουργός πολύ ωραία τα λέει. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια. Η επόμενη ζωγραφιά είναι από το φίλο μας, το Μπερικλή, όπου μας έχει ζωγραφίσει, Ακαντού, Βλέπεις τι ωραίες μας έχει κάνει. Ναι, μπράβο, Μπερικλή. Και περνάμε στις ζωγραφιές του Αλέξανδρου και της Ιώβης Σοφίας. Νάτι. Τι έλεγα πριν, ορίστε υπερήρωες. Ακαντού, βλέπεις πως είμαστε εντυμένοι εδώ, σαν Σούπερ Λικούργος και Σούπερ Ακαντού.
Βεβαίως, κρατάς και την ασπίδα σου και κρατάω κι εγώ το μαγικό μου σκύπτρο. Ναι. Και να σου πω, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε να πολεμήσουμε με δράκους που πετάνε φωτιές. Πόπο, ναι, δράκι, εδώ, άλλοι άνθρωποι, καλικάτζαροι. Βλέπω αστέρια, βλέπω έναν άλλο πλανήτη. Μάλλον η γη είναι αυτή. Ναι, εμείς είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη. Και αστέρια πολλά και έναν σαν τον Κρόνο, το Δία. Ποιος πλανήτης είναι αυτός. Πόπο, υπερπαραγωγή αυτή η ζωγραφιά, έτσι. Ναι, μπράβο Αλέξανδρε. Για να δούμε και τη ζωγραφιά της αδερφής του, της Γιώβης Σοφίας. Εδώ είμαστε πιο γήινοι. Δηλαδή είμαστε εσύ και εγώ, Ακαντού, στα σπίτια μας με τη Ρόζη και τον Έκτορα. Πολύ απλά, αλλά πολύ χρωματιστά. Κοίτα, Λικούργο, έχεις ζωγραφίσει και το σκαμπό σου που είναι δόντι. Καταπληκτικό. Σε ευχαριστούμε, Γιώβη Σοφία. Ωχ! Λοιπόν, κοίταξε να δεις που τα παιδιά έχουν στο σπίτι τους Έκτορα και Ρόζη. Απίστευτο δεν είναι? Είναι απίστευτο! Και τους έχουν βάλει μαζί έτσι να αγκαλιάζονται. Και από κάτω έχουμε και μια ζωγραφιά. Λέει, σε αγαπώ, Μπίμπι. Ναι, να τη στείλουμε στην Μπίμπι αυτή τη ζωγραφιά. Νομίζω ότι είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Οκ, έγινε, μπράβο η Όλη. Και περνάμε στη ζωγραφιά της Ιωάννας. Και εδώ είναι μια μεγάλη παρέα, έτσι. Ναι, ναι. Και να σου πω, κοίτα να δεις, έχει ζωγραφίσει και τον Τάκη το ρομποτάκι, Ιωάννα. Α, βέβαια, τον βλέπω εκεί με πράσινο κάτω-κάτω που έχει μια κεραία. Πολύ ωραία ζωγραφιά, σε ευχαριστούμε. Και περνάμε στη ζωγραφιά της Άρτεμις. Για να δούμε. Ακαντού, αυτή είσαι εσύ? Έτσι νομίζω, Λικούργο. Γιατί φοράς ένα διαφορετικό φόρεμα σε χρώμα και έχεις πολύ 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 μακριά μαλλιά, αλλά έχεις και πολύ ωραία μάτια. Μπράβο, Άρτεμις, πολύ ωραία ζωγραφιά. Οπ, να και η πρώτη κατασκευή για σήμερα. Τι έχουμε για εδώ? Κοίτα, Λικούρου. Ναι, βλέπω. Έχουν κάνει τα παιδιά, θα μπορούσε να είναι ένα κουνελάκι το μεσαίο, ε. Ναι, και νομίζω ότι το αριστερά είναι μια μελισούλα. Ακριβώς! Κοίτα να δεις που τα παιδιά φτιάξανε ζωάκια! Σαν και εμάς, με τον φίλο μου εδώ τον Ιορδάνη! Μπράβο, Θάνος! Ευχαριστούμε πολύ! Και περνάμε στη ζωγραφιά της Αναστασίας! Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η Αναστασία μας στέλνει μια πολύ πολύ ωραία ζωγραφιά! Είμαστε Ακαντού, με τη γιαγιά Ακαντού εδώ και τον παππού Λικουργό! Είναι η γιαγιά Ακαντού και ο παππούς Λικούργος, αφού το λέει η Αναστασία, που δίνουν στην Ακαντού ένα λουλούδι, σε μένα δηλαδή! Και εγώ που είμαι! Είχες πάει μια βόλτα μάλλον, είχες μείνει σπίτι, δεν ξέρω, θα μας πει η Αναστασία σε επόμενη ζωγραφιά. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστούμε Αναστασία. Λικούργο, πες αλεύρι. Ένα σκιουράκι μας έφτιαξε ο Γεράσιμος. Ναι, καταπληκτικό, και βλέπεις, έχει χρησιμοποιήσει κουκουνάρια. Κουκουνάρια, κάτι χνοδοτά εδώ, χαρτόνια, πορτοκαλί, πω, φοβερή έμπνευση, μπράβο Γεράσιμε. Θα τον βάλω να κάνει παρέα με τον Ιορδάνη. Να και η ζωγραφιά της Ανδριάνας. Έχει ζωγραφίσει τα σπίτια μας, Λικούργο, ε. Πολύ χρωματιστά τα σπίτια μας και πολύ χρωματιστά τα ουράνια τόξα που βλέπω εκεί από πάνω και ένας ωραίος δυνατός ήλιος. Ναι, και εμείς πετάμε στο ουράνιο τόξο στον ουρανό δίπλα στη Λόλο που πετάει και αυτή στο hoverboard. Μπράβο, ευχαριστούμε, Ανδριάνα. Και η επόμενη ζωγραφιά έρχεται από τη Ρόδο, από τη φίλη μας την Κυριακή. Και αυτή τη λες οικογενειακή φωτογραφία. Είμαστε εσύ και εγώ με τον παππού και τη γιαγιά, ε! Όλο το σόι! Τέλεια! Ευχαριστούμε, Κυριακή! Α, λοιπόν, εδώ κοίταξε να δεις. Ενώ είναι ζωγραφιά, δηλαδή μας έχουν ζωγραφίσει σε χαρτί οι φίλοι μας, η Μιχαέλα δηλαδή μας έχει ζωγραφίσει, μας έχει κολλήσει και πάνω σε ένα ρολό τουαλέτας. Σωστά! Ναι, και έτσι φαινόμαστε σαν να είμαστε όρθιοι και μπορεί να παίζει κιόλας να μας έχει κάνει σαν κουκλάκια. Μπράβο, Μιχαέλα, καταπληκτική ιδέα! Πάμε λοιπόν τώρα στο νεόφυτο. Αμάν, τι είναι αυτό, σαν μοτοσυκλέτα φαίνεται. Είναι η μοτοσυκλέτα του Spider-Man. Βλέπεις ποιος οδηγεί? Ω, Spider-Man, έχεις δίκιο, Ακαντού. Και οδηγάει τη μοτοσυκλέτα και πηγαίνει από κτίριο σε κτίριο. Ο Spider-Man είναι από τους αγαπημένους μου. Μπράβο, νεόφυτε. Πολύ ωραίο. Και περνάμε στη ζωγραφιά της Κατερίνας. Ακριβώς όπου η Κατερίνα μας έχει ζωγραφίσει στα σπίτια μας και μάλιστα έχει και μερικές λεπτομέρειες. Λέει, ορίστε, το ποδήλατο του Λικούργου, η πολυθρόνα του Λικούργου και στο σπίτι της Ακαντού έχει και την τηλεόρασή σου, βλέπεις? Ναι, μπράβο, σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Και πάμε στη ζωγραφιά της Σταυριάνας. Εδώ βλέπω μια ωραία τραπεζαρία, Ακαντού. Νομίζω ότι είναι ένα πάρτι, βλέπεις, έχει πυροτεχνήματα, έχει λαμπιόνια, έχει στολισμό, μπαλόνια, χαμός γίνεται. Σωστά, έχεις δίκιο και πολλές χαμογελαστές φατσούλες.
Είναι χαμογελαστά μπαλόνια. Σε ευχαριστούμε, Σαβριάννα. Πάμε λοιπόν τώρα στη ζωγραφιά της Ευελίνας, που μας στέλνει Αγαντού, εσένα και εμένα. Εσύ βέβαια είσαι πιο κοντά, έτσι πιο κοντινά σε βλέπουμε, με τη Ρόζη, και εγώ το έχω τον Έκτορα, αλλά είναι και η Φλάφη σε αυτή τη ζωγραφιά. Ναι, όλους μας έχει ζωγραφίσει και μας έχει γράψει κιόλας και διάφορα μηνυματάκια. Και σένα από αυτά λέει ότι έχει φτιάξει και δικό της κουτί δραστηριοτήτων η Ευελίνα. Μπράβο, Ευελίνα! Περιμένουμε και, από, και ένα ζωάκι από σένα, μια κατασκευή. Λιγούργο, δεν ζητάγεις τίποτα άλλο. Κοίτα τι μας έστειλε η Μαρία. Πω, ένας φοβερός σκατζόχυρος. Κοίτα τι ωραίος που είναι αυτός ο σκατζόχυρος. Σκατζόχυρος δεν είναι, Αγκαντού, με τα αγκαθιά του, έτσι τα... βέβαια, έχει τα αγκαθάκια στην πλάτη του. Πολύ ωραίο, μπράβο, μπράβο Μαρία, πολύ καλή κατασκευή. Και περνάμε στη ζωγραφιά της Φωτεινής. Λοιπόν, η Φωτεινή, από ό,τι βλέπω, δεν έχει ξεχάσει κανέναν. Έχει κάνει τη γιαγιά Ακαντού, εσένα, εμένα, τον Παπουλικούργο. Πω, πω, όλα μας τα ζουζουνιά έχει κάνει. Τι, Λόλο τη Ζουμπιζού, ε! Ναι, το γούλι μπούλι. Και να σου πω κάτι, έχει ζωγραφίσει με τρομερή λεπτομέρεια όλα μας τα κουστούμια. Όλα μας τα ρούχα. Ακριβώς, μέχρι και η Ρόζη και ο Έκτορας είναι. Απ, βρήκα ποιος λείπει. Η Φλάφη. δεν πειράζει. Τη ξαφύγει τη Φωτεινή. Ωραία, εδώ τι έχουμε, εδώ φαίνεται να είναι ζωγραφιά, αλλά έχει και λίγο, λίγα στοιχεία ψηφιδωτού μέσα, έτσι δεν είναι? Ψηφιδωτό, κολλάζ, κατασκευή, μπορείς να το πεις πολλά, αλλά σίγουρα έχει πολύ φαντασία αυτό που μας έστειλε ο Χάρης. Μπράβο Χάρη, μου αρέσει πολύ το σαλιγκάρι, το σαλιγκάρι του Χάρη, κάνει και με καταληξία. Ωχ, Λικούργο, κοίτα να δεις την επόμενη ζωγραφιά, η Σταύρια μας την έστειλε από την Κύπρο. Τρομερή λεπτομέρεια, ε! Βλέπεις, Ακαντού, πως είναι σαν να μιλάμε στην οθόνη μας. Φυσικά είναι σαν να βλέπει την οθόνη που μας βλέπει η Σταύρια. Και συγκεκριμένα ήταν εκείνο το επεισόδιο που είχαμε κάνει που λέγαμε τις ειδήσεις γιατί βλέπεις. Φοράω το στο σακάκι το μαύρο. Έχεις δίκιο! Σε ευχαριστούμε, Σταύρια, από την Κύπρο. Πολύ ωραία ζωγραφιά. Να και η ζωγραφιά της Φρόσος. Να τη Φλάφη, τι έλεγα πριν, ορίστε, την είδα την αγαπημένη μου. Αχ, Φλάφη μου, να περάσει καμιά μέρα να πάμε μια βόλτα. Όχι πως μ' ακούει, λέω. Έχουμε βγει όλοι μαζί βόλτα εδώ. Έχει έρθει και η Λόλο μαζί μας και έχουμε πάρει και την Έκτρα και τον Έκτρα και τη Ρόζη και είμαστε πολύ χαρούμενοι, βλέπεις. Είμαστε έτσι πολύ χαροποί στη ζωγραφιά. Ένα μεγάλο μπράβο στη Φρόσο. Να και ένα πρωτομαγιάτικο στεφάνι από τη φίλη μας τη Δανάη. Μοιάζει πολύ με το δικό σου, Ακαντού, ε! Είδες, κολλημένα τα λουλουδάκια και ζωγραφισμένα με το χέρι. Είναι καλύτερο από το δικό μου. Μπράβο, Δανάη! Πάμε λοιπόν στο Φίλιππο, όπου ο Φίλιππος έχει κάνει μια ωραία ζωγραφιά με εμάς τους δύο, ε! Και μάλιστα παίζουμε μπάλα, όχι ό,τι και ό,τι. Βέβαια. Καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε, Φίλιππε. Ορίστε, νάτος ο Δημήτρης, ο οποίος δεν έκανε μια απλή κατασκευή, έφτιαξε ολόκληρο πύραυλο, ο οποίος θα απογειωθεί και θα πάει σε άλλους γαλαξίες, σε άλλους πλανήτες, σε άλλα ηλιακά συστήματα, ε! Ναι, και έχει και φτερά, και έχει και μεγάλες, πώς θα λέει, τουρμπίνες, όχι τουρμπίνες, πώς θα λέει αυτό που έχει από πίσω, εξατμίσεις, πώς είναι αυτό που έχει τα... Εξατμίσεις, τουρμπίνες, όπως θα το κατά εκεί είναι που βγαίνουν όλα οι εξατμίσεις είναι, που βγαίνουν όλες οι φωτιές που προωθούν το πύραυλο προς τα πάνω, καταλάβες. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη! Και πάμε σε μια ζωγραφιά της Παναγιώτας. Ένα πολύ όμορφο σπίτι, με ένα πολύ όμορφο λουλούδι και μια πολύ όμορφη μέλισσα. Η οποία πετάει και φαίνεται και η διαδρομή της. Και η επόμενη ζωγραφιά είναι της αδερφούλας της Παναγιώτας, της Μαριλένας. Και εδώ ένα πολύ ωραίο σπίτι. Και μάλιστα η Παναγιώτα και η Μαριλένα μας στέλνουν τις ζωγραφιές τους από τη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια! Και πάμε στην τελευταία μας ζωγραφιά για σήμερα, όπου είναι αυτή της Εβίτας και Ακαντού, εμείς οι δύο είμαστε αυτοί. Νομίζω ότι είμαστε εμείς και στη μέση η Εβίτα και αυτή τη ζωγραφιά η Εβίτα την αφιερώνει στην οικογένειά της. Μπράβο Εβίτα! Πολύ ωραία ζωγραφιά και σε ευχαριστούμε που μας την έστειλες. Μπράβο παιδιά! Για μία ακόμη φορά οι ζωγραφιές σας ήταν και οι κατασκευές σας ήταν καταπληκτικές. Ήταν φανταστικές. Λοιπόν, Ακαντού, τι λες, είσαι έτοιμη για τη δραστηριότητα, να πιάσω το σουρωτήρι μου. Ανυπομονώ. Για βάλε, για παίξε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα βγει τώρα. Πες μου stop. Stop. Κάτσε γιατί δεν βλέπω και τι λέω. Κάνε μία. Παραλλαγή είναι αυτό. Αλλαγή! Κάνε μία αλλαγή στην κατάσταση. Ποια κατάσταση? Δεν ξέρω.
Αχ, κάνε μια αλλαγή στην εμφάνισή σου. Λικούργο, εσύ δεν έχεις γράψει αυτά, έτσι, δεν βγάζεις καν τα γράμματά σου. Εντάξει, δεν είμαι και εγώ καλύτερος και πιο ωραίος στη ζωγραφική και στα γράμματα, τι να κάνουμε. Αλλαγή, τι αλλαγή πάρε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι αλλαγές, να σκεφτώ. Και εγώ τι να αλλάξω στην εμφάνισή μου, αφού έτσι μ' αρέσω όπως είμαι, πώς θα αλλάξω τώρα εγώ. Εγώ είμαι σίγουρη ότι κάτι θα σκεφτώ. Μ' αρέσουν οι αλλαγές. Άσε τώρα που έχει αλλάξει και η εποχή και έτσι έχω ανανεωθεί. Αυτό είναι. Θα κάνω κι εγώ μια αλλαγή να ανανεωθώ. Πολύ μου αρέσει η ιδέα Σακαντού. Αυτό θα κάνω. Παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε, μπορείτε να δείτε πριν από όλους τις περιπέτειές μας στο Zuzunia TV Plus, τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο www.zuzunia.tv. Ξανά. Μπαίνετε στο www.zuzunia.tv και μπορείτε να γίνετε και εσείς συνδρομητές. Γιατί ξέρετε, στην ψηφιακή μας πλατφόρμα έχουμε πάρα πολλές ώρες με εκπομπές, σειρές και όλα μας τα τραγούδια φυσικά. Τέλεια! Μπράβο, Ακαντού! Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να σκεφτώ τι αλλαγή θα κάνω. Μήπως να κυκλοφορώ με το φίλο μου τον Ιορδάνη. Καλό είναι αυτό. Ναι, αν και δεν νομίζω ότι αυτό έχει στο μυαλό σου όταν έγραφε αυτή τη δραστηριότητα. Πρέπει να κάνεις μια πιο ριζική αλλαγή στην εμφάνισή σου, νομίζω. Αχα, κάτι θα σκεφτώ, Ακαντού. Κάτι θα σκεφτώ. Και μάλιστα θα σε εκπλήξω ευχάριστα. Αύριο, ε! Ναι, ναι, αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε! Μουα! Γεια! Καλώς ήρθατε στο Zuzunia TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Zuzunion. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Zuzunia TV. Zuzunia. Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Zuzunia TV Plus!